Όπως σας είχα προαναγγείλει από την σημερινή έναρξη, το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο σε πολιτική συζήτηση που θα έχει ως επίκεντρο την πανδημία και την ακρίβεια. Δύο παράγοντες που βρίσκονται στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, στην κεντρική πολιτική σκηνή ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χθες είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βήμα της Βουλής για την ανακούφιση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με φόντο βέβαια την πανδημία και την επιδημιολογική κρίση. Υπήρξε και σχετική απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα μία συζήτηση με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, και τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Καλησπέρα και στους δύο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο. Καλησπέρα, στελετέ. Κύριε Σενετάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Υπήρξαν χθες οι εξαγγελίες και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με ένα πακέτο παροχών προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, συγκεκριμένους ωφελούμενους. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο και αν αρκούν αυτά τα μέτρα. Κοιτάξτε, από την αρχή της πανδημίας, όπως έχουμε πει, αυτή η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα προκειμένου να κρατήσει το σύστημα υγείας όρθιο και να μπορέσει να κρατήσει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξη όπως έχουμε δεσμευτεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με παραπάνω από 14.000 κόσμο και βλέπουμε επίσης ότι η ανεργία φαίνεται να μειώνεται σημαντικά, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε βάλει κρατάνε την οικονομία σε τροχιά. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή το νέο κύμα, θα έλεγα ένα νέο χτύπημα που είναι αποτέλεσμα της πανδημίας, αυτός ο πληθωρισμός, όπου μας δημιουργεί νέα προβλήματα και καλούμαστε και πάλι να παρέμβουμε ως κράτος στις, βασικά στις χαμηλότερα οικονομικά ομάδες και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε να περάσουμε και αυτό το χτύπημα, θα έλεγα, της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής που υπάρχει. Εδώ υπάρχει μια σημαντική κουβέντα, αν και κατά πόσο αυτό του είδους η ακρίβεια θα είναι παροδική ή αν θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο θα τα πούμε στη συνέχεια, στη δεύτερη θεματική είναι η ακρίβεια. Ναι. Να εστιάσουμε λίγο στο πακέτο των παροχών, στους υγειονομικούς. Υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις από νοσοκομεία εδώ, σωματεία εργαζομένων, ότι δεν αρκούν αυτά όλα όσα παρουσιάστηκαν χθες. Υπήρχε δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι οι υγειονομικοί μας έχουν υπερβάλει, έχουν δώσει όλο τους τις δυνάμεις και πρέπει να ανταμυφθούν για αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι δυνατό να κάνει το κράτος είναι να δώσει αυτό το βοήθημα μισού περίπου μισθού σε 100.000 υγειονομικού προκειμένου να επιβεβαιώσει τη στήριξη προς αυτούς και να τους ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν ανελιπώς όλο αυτό τον καιρό της πανδημίας. Θυμίζω ότι είμαστε περίπου 1,5 χρόνο πια σε ρυθμούς πανδημίας. Από εκεί και πέρα, παράλληλα με τα μέτρα που χτυπάνε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους χάμηλους συνταξιούχους αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, ερχόμαστε να δώσουμε και εκεί μια στήριξη πριν τα Χριστούγεννα, μέσα στο Δεκέμβριο, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ανατιμήσεις των τιμών. Μάλιστα. Στα θέματα των ανατιμήσεων, η Ελλάδα συγκριτικά με την... Θα τα πούμε, κύριε Σενετάκη, μην χαλάμε τη θεματική, καθώς είναι η δεύτερη ερώτηση. Ωραία. Αυτή. Να έχουμε έτσι μια πρωτοποθέτηση και από τον κύριο Βαρδάκη, αναφορικά με όλα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και τι διαφορετικό θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το τι διαφορετικό θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ θα σου το πω αμέσως μετά, γιατί ήδη το έχει κάνει, το είχε κάνει. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μου αρέσει ούτε να μπαίνω σε αριθμούς, αναγκάζομαι όμως να το κάνω. Και βέβαια, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι το μεγαλύτερο ανέκδοτο μέχρι σήμερα, μετά από 2 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης μας το είπε χθες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τη χώρα στα μνημόνια και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε τη χώρα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή 4 χρόνια είχα ηγηθεί μια συγκεκριμένη επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας και ξέρω από μέσα το τι αντιμετωπίσαμε το 2015. Μονολεκτικά σας λέω ότι το 2015 είχαμε ένα έλλειμμα με το που αναλάβαμε την κυβέρνηση γύρω στα 360 εκατομμύρια
ευρώ για να πληρώσουμε συντάξεις. Και καταφέραμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ούτε να κόψουμε συντάξεις, να μην μείνουν απλήρωτες ούτε ένα μήνα οι συντάξεις. Και βέβαια να σας θυμίσω ότι τότε η κυρία Μπακογιάννη από το βήμα της Βουλής έλεγε ότι είχαν τρυπήσει οι κάδοι απορριμμάτων από το ψάξιμο. Ο δε κύριος Αβγενάκης, που ήταν τότε σε άλλο κόμμα, έλεγε, μάλλον υπέβαλε μηνυτήριες αναφορές για τη διαφθορά και τα χρέη των κομμάτων. Λάθη κάναμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, όμως καταφέραμε στο τέλος της τετραετίας να παραδώσουμε ικανοποιητικούς, θα έλεγα, για την εποχή, για να μην παρεξηγούμε, ρυθμούς ανάπτυξης και βέβαια 37 δισεκατομμύρια. Πάμε στο σήμερα, κύριε Βαρδάκη, το σήμερα απασχολεί, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Για να πούμε το σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να ανατρέξουμε λίγο πίσω και να σας πω ότι από το 16 μέχρι το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε κοινωνικό μέρισμα, ακούστε τώρα, κοινωνικό μέρισμα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και πρέπει να τα λέμε. Και τότε ήταν ψίχουλα για τη Νέα Δημοκρατία. Και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να δώσει 600 εκατομμύρια περίπου κοινωνικό, δεν είναι ούτε σωστά 600 εκατομμύρια. Και αναλογιστείτε τώρα που πάνε τα 2,5 δις και πότε, εν καιρό μνημονίων. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Άρα μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης πρωί, μεσημέρι, βράδυ ότι έχουμε ανάπτυξη. Και δίνει για να στηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 600 εκατομμύρια. Τι σχέση έχουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα 2,5 δισεκατομμύρια? Κύριε Σενετάκη, ένα λεπτό να τελειώσω. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, μια κουβέντα μόνο. Μια κουβέντα. Άρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, κοιτάξτε. Καλό είναι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, να χαμηλώσουν λίγο το δάχτυλο, να σταθούν στα πραγματικά γεγονότα, στα πραγματικά δεδομένα και να δούμε πώς από κοινού θα δώσουμε μια στήριξη στην κοινωνία, διότι θα έχουμε μαύρα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Για χιλιάδες, τελεία, εκατομμύρια ανθρώπους. Κύριε Σενετάκη. Είπα και πριν, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εισαγωγή μου ότι αν δεν το ξέρει ο κύριος Βαρδάκης, διανύουμε μια περίοδο πανδημίας. Και είπα λοιπόν ότι το κράτος για να στηρίξει τους υγειονομικούς, την οικονομία, τα νοικοκυριά, έχει ήδη δαπανίσει 40 και κάτι δις ευρώ, ένα νούμερο το οποίο αναλογικά με το ΑΕΠ είναι το τρίτο τέταρτο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσει να κρατήσει τη χώρα στα πόδια της. Τώρα, αν ο κύριος Βαρδάκης συγκρίνει ανώμια πράγματα και πετάει νούμερα όπως αυτός νομίζει ότι μπορεί να του συμφέρουν, εκτίθεται και είναι μια φάγια τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουν αποσπασματικά ό,τι τους ενδιαφέρει και να μπορέσουν να κάνουν αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία, όπως βλέπουμε, δεν απηχεί στον ελληνικό λαό. Ο κ. Βαρδάκης μιλάει για εποχές όπου τα πλεονάσματα ήταν τεράστια και ήταν χαίρεται γιατί λόγω των μνημονίων των αχρίαστων, τα οποία το τρίτο μνημόνιο μας έβαλε, τα πλεονάσματα ήταν δυσθεώρητα και πέραν από το υπέρογκο πλεόνασμα και τα γύριζαν πίσω. Και κάθεται και αυτό και το λέει κοινωνική πολιτική. Επομένως, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα νούμερα τα οποία παραθέτει αυτή τη στιγμή ο κύριος Βαρδάκης. Είναι άσχετα με την πραγματικότητα και νομίζω. Κύριε Σενετάκη, στο μέτωπο. Κύριε Παναγιώτο, που εμείς. Ναι, μια κουβέντα, κύριε Βαρδάκη, για να αλλάξουμε. Μην καθυστερήσουμε, όχι τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήθελα να προσβάλλω κανένα. Και ούτε και πρόκειται. Δεν ακολουθώ αυτή την τακτική. Μπορείτε να επαναλάβετε, σας παρακαλώ, για να δείτε ποιος είναι τεθειμένο το ερώτημα. Συγγνώμη, κύριε Σενετάκη, ένα δευτερόλεπτο. Αν σας προσέβαλα, επαναλάβετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το ερώτημα που θέσατε στους δύο βουλευτές. Ήταν τα μέτρα στήριξης λόγω πανδημίας από την αρχή της πανδημίας και μιλάμε για επιχειρήσεις? Είπατε ή ρωτήσατε τα μέτρα, να σχολιάσουμε τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός χθες από το βήμα της Βουλής και τις παροχές. Για να είμαι, για να είμαι πιο συγκεκριμένο. Το 2016, ακούστε. Το 2016, αυτά τα πλεονάσματα. Σας ακούμε, κύριε Βαρδάκη, ελάτε. Πάμε να τρέξουμε στη συζήτηση λίγο. Να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε. Ακούστε, στο ερώτημα σας απάντησα συγκεκριμένα. Και πιο συγκεκριμένα, σας απαντώ. Το 2016, 629 εκατομμύρια κοινωνικό μέρισμα. Το 2017, 750 εκατομμύρια κοινωνικό μέρισμα. Και δεν είχαμε πανδημία, είχαμε μνημόνια. Το 2018, 780 εκατομμύρια κοινωνικό μέρισμα. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Στα χαμηλά, στα ευάλωτα νοικοκυριά. Τώρα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει ότι δίνει
600 εκατομμύρια έναντι το 2,5 δισεκατομμυρίων. Αφήσω για την πανδημία, θα πούμε παρακάτω. Το πώς θα πρέπει να συνεχίσουν η κοινωνία. 18, κύριε Βαρδάκη, άρα να καταλαβαίνει ο κύριος Σενετάκης. Ένα λεπτό. Να απαντάς το ερώτημα. Όχι με αριστολογίες. Εγώ σας λέω νούμερα που δεν αφήσουν. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο την παρένθεση. Κανένα. Γιατί και οι αριθμοί κουράζουν. Ξέρετε και ο τηλεθεατής περιμένει απαντήσεις και έχει και προβλήματα. Καλή αναδρομή πίσω. Ναι, να το κλείσουμε. Κύριε Σενετάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κατήρησα τη 13η σύνταξη που ήταν 860 εκατομμύρια, δηλαδή το διπλάσιο ποσό από ό,τι δίνουν σήμερα. Και επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό, διότι εγώ είχα εισηγηθεί στο νομοσχέδιο για τη 13η σύνταξη ένα μόνιμο μέτρο, έστω και ημιτελή, που ήταν όμως 860 εκατομμύρια. Γιατί την κατήρησε η Νέα Δημοκρατία? Θέτω ένα ερώτημα. Και έρθε σήμερα να μας πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα δώσει 600 εκατομμύρια στα ευάλωτα νοικοκυριά, στους υγειονομικούς. Γιατί στους υγειονομικούς δεν δίνει τα βαρέα και αντιγυνά? Δεν ζητούν επιδόματα υγειονομικοί. Είναι μια συζήτηση μεγάλη, 13η σύνταξη, κύριε Βαρδάκη, και τι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνησής του. Δηλαδή, μην μπούμε στη διαδικασία. Σας το είπα προηγουμένως. Για μία μόνιμη βάση αναφέρομαι, κύριε Βαρδάκη. Κύριε Σενετάκη. Και μην ξεχνάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μην ξεχνάτε ένα τελευταίο. Μην ξεχνάτε ότι αυτά είναι προσωρινά μέτρα. Είναι προσωρινά μέτρα. Αυτά που... Και αυτό είναι το διακύβευμα. Γι' αυτό και η δημοσκόπηση που βγήκε αμέσως μετά, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπετε ότι το 60% του ελληνικού λαού λέει ότι οι μη μέτρα και δεν είναι ευχαριστημένοι. Αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε... Κύριε Σενετάκη, να πάμε λίγο στα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί για τη διαχείριση της πανδημίας από τη μία και για το πώς θα κινηθεί η αγορά από την άλλη. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που πλήττονται, όπως είναι η εστίαση για παράδειγμα, το λιανεμπόριο. Ποιος ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και αν αφουγκράζεται αυτή την αγωνία για αυτόν τον προβληματισμό. Να πιάσουμε και αυτό το θέμα λίγο. Να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό το φαινόμενο της πανδημίας στο οποίο ζούμε είναι ένα φαινόμενο που διαρκώς εξελίσσεται. Και γι' αυτό πάντα μετράμε τα αποτελέσματα των όποιων μέτρων παίρνουμε και επανερχόμαστε άμεσα να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε οτιδήποτε χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι στην πανδημία είναι ο εμβολιασμός. Το κράτος λοιπόν φρόντισε να έχει ένα άψογο σύστημα εμβολιαστικής αλυσίδας προκειμένου ο πολίτης να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την άμυνα του οποίου του παρέχει η επιστήμη, του οποίου του παρέχει το κράτος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μέτρα αρχίζουν και εστιάζουν περισσότερο προς τους ανεμβολίαστους. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε ό,τι ελευθερία μπορεί να δοθεί στον εμβολιασμένο πολίτη και να περιορίσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει περισσότερο με έναν πολίτη ο οποίος δεν δέχεται να εμβολιαστεί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, ωστόσο, πλήττονται κλάδοι, κύριε Σενετάκη. Υπάρχουν αντιδράσεις. Έτσι δεν είναι? Σε αυτό βεβαίως υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι πλήττονται, όπως η εστίαση, και βεβαίως θα, όπως και όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας, για την εστίαση υπήρξαν ειδικά προγράμματα τα οποία στήριξαν τα μαγαζιά της εστίασης κυρίως. Εννοείται είναι αυτό, λοιπόν, το 7% του τζίρου του 2019. Δεν εννοώ μόνο το 7%, εννοώ τις επιστρεπτές προκαταβολές οι οποίες δόθηκαν, εννοώ τα προγράμματα εργασίας και βεβαίως και το 7% με το ΕΣΠΑ. Το οι περισσότεροι στην Κρήτη δεν το έχουν λάβει αυτό το 7% πάντως. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ναι. Είναι μια διαδικασία, επειδή και εγώ δέχομαι αιτήματα και θέτουμε τα ερωτήματα. Είναι άλλοι σε έλεγχο, άλλοι σε διαδικασία που έχουν πάρει τα χρήματα. Είναι μια διαδικασία η οποία λαμβάνουν χρήματα και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χρήματα. Δεδομένων λοιπόν των συνθήκων και δεδομένων των αποτελεσμάτων που έχουν όλα αυτά τα μέτρα στην οικονομία, προβλέπονται κονδύλια τα οποία θα μπορέσουν στο μέλλον να δούμε το μέγεθος της ζημιάς ανακλάδο και να προσπαθήσουμε, αφού βρούμε τους πόρους, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Η αλήθεια είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα χρήματα λιγοστεύουν. Θυμίζω ότι το 20 δώσαμε 24 δις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τώρα στον προϋπολογισμό είναι 3,3 δις. Είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα.
Είναι βέβαια και λιγότερες οι περιορισμοί και λιγότερη η ζημιά που γίνεται σε κάθε επιχείρηση. Αλλά εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε όλα αυτά στην πορεία της πανδημίας. Μάλιστα. Και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα κύριε προβλήματα. Κύριε Βαρδάκη, βέβαια. Είναι ένα φαινόμενο που χτυπάει ξανά όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό ήθελα να πω. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε, όπως και πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, στο επιθυμητό βαθμό εμβολιαστικής κάλυψης. Και εκεί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Αυτό πρέπει να γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Και γι' αυτό παροτρύνω όλους τους πολίτες να το ξανασκεφτούν και να εμβολιαστούν. Κύριε Βαρδάκη. Βλέπουμε τα παραδείγματα των χωρών, όπως η Πορτογαλία, η οποία έχει φτάσει σε ένα τρελό ποσοστό, 95%, να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και η Ιταλία, που έχει φτάσει σε ένα 85%. Να μάλιστα. Έχει περιορισμένο πρόβλημα από τη Γερμανία. Κύριε Βαρδάκη, δύσκολη περίοδος. Και οικονομικά, παγκόσμιο το φαινόμενο. Για πείτε μας. Ακούστε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Είναι το νέο τρίτο και επικοινωνιακό τέχνασμα της σημερινής κυβέρνησης. Ακούστε τώρα. Ποιο είναι το επικοινωνιακό τέχνασμα? Θα σας πω. Παγκόσμιο φαινόμενο. Εγώ το ανέφερα. Κρίσης. Δεν νομίζω να εκπροσωπώ, κύριε Βαρδάκη. Προσωπική μου άποψη αντικειμενικά. Ακούστε, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο της Ελλάδας που μόνο εδώ γίνεται. Εσείς το είπατε, αλλά σας λέω, επαναλαμβάνω. Κύριε Σεντάκη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Παγκόσμιο φαινόμενο ενεργειακή κρίση, παγκόσμιο φαινόμενο οικονομική κρίση, παγκόσμιο φαινόμενο η πανδημία, η υγειονομική κρίση. Κύριε Βαρδάκη. Όχι, δεν διαφωνώ. Με μια μεγάλη διαφορά όμως. Με μια μεγάλη διαφορά, κύριε Σεντάκη. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή, ακούστε. Οι άλλες χώρες δεν έχουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η μεγάλη αφήστε με. Αφήστε με ολοκληρώσω και καταλάβετε. Διαφορά, κύριε Βαρδάκη. Δεν είναι ανάγκη να τσακωνόμαστε. Είναι ανάγκη να καταλαβαίνει ο κόσμος. Πάμε, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Την παγκόσμια κρίση όμως, την ενεργειακή, κύριε Παναγιωτόπουλε, την αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και να παραθέσω το γεγονός μόνο ότι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο κόστος ενεργειακής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Πάμε τώρα στην οικονομία και μάλλον στην πανδημία. Βεβαίως παγκόσμιο φαινόμενο η πανδημία. Αλλά όταν, κύριε Παναγιωτόπουλε, ενώ όλοι λέγαμε για μια κρίση που θα δούμε μπροστά μας σε ένα τέταρτο κύμα πανδημίας, ο κύριος Μητσοτάκης μας μιλούσε για το τελευταίο μίλι. Και βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε, που εύχομαι να μην είναι αργά, εύχομαι, όταν μας μιλούσε για το τελευταίο μίλι σήμερα, τι έχουμε? Είμαστε πρώτοι σε θνησιμότητα στη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όχι τα δικά μας, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν γίνεται καλά. Και θα σας πω αμέσως τι δεν γίνεται καλά. Όταν εμείς λέγαμε ότι δεν έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί μπορεί να με ρωτήσετε τι θα κάναμε εμείς, όταν λέγαμε ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία με 28 μαθητές. Όταν λέγαμε ότι αντί τα 30 εκατομμύρια που πήραν οι μάγκες, να το πω έτσι απλά και κατανοητά, για την καμπάνια του εμβολιασμού, δεν ήταν ο σωστός τρόπος να πείσει τον ελληνικό λαό να εμβολιαστεί. Όταν λέγαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς συνοστιζόταν ο κόσμος και έπρεπε να ανοίξουμε καινούργια δρομολόγια, δεν μας άκουγε κανείς. Όταν λέγαμε ότι δεν υπήρχε ο στοιχειώδης έλεγχος στους χώρους συνοστισμού, δεν μας άκουγε κανείς. Τώρα είναι αργά. Όταν λέγαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να στηριχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν μας άκουγε κανείς. Όταν λέγαμε στο τρίτο κύμα πανδημίας να επιταχθούν άμεσα οι ιδιώτες γιατροί και οι ιδιωτικές κλινικές, η κυβέρνηση τύρβαζε περί άλλων. Όταν λέγαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για την πανδημία, για τους γιατρούς, για τους 7.000 νοσηλευτές που ήταν εκτός υπηρεσίας, ανεμβολίαστοι, ότι έπρεπε να βρεθεί τρόπος, και υπήρχε τρόπος, όπως υπήρξε παντού, να ξαναμπούν στο σύστημα υγείας, δεν μας άκουγε κανείς. Μάλιστα. Τώρα είναι αργά. Πρέπει να πάρει τον λόγο και ο κύριος. Φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε μια τραγική κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Εύχομαι να μην είναι αργά. Κύριε Σενετάκη, ας βάλει μια έχουμε τέσσερα λεπτά ακόμα. Κύριε Σενετάκη. Ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, αντιμετωπίζουμε μια τραγική κατάσταση. Και ήδη αυτά που λέει ο κύριος Βαρδάκη, τα περισσότερα έχουν ληφθεί υπόψη, όχι επειδή τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει για να τα πει. Και δεν καταλαβαίνει κάθε τι από αυτό που λέει, γιατί προφανώς δεν είναι η κυβέρνηση και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ας πούμε, το να πάμε να ανοίξουμε τα σχολεία, ποιος δεν θέλει να ανοίξει τα σχολεία με τους μισούς μαθητές? Καταλαβαίνετε αυτό τι συνεπάγεται.
Θέλουμε διπλάσια σχολεία. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό? Όταν το λέει ο κύριος Βαρδάκης αυτό, καταλαβαίνει πώς γίνεται αυτό? Και διπλάσιους εκπαιδευτικούς, δηλαδή, κύριε Παναγιωτόπουλε, και διπλάσιους δεν είχε το θάρρος η Νέα Δημοκρατία. Και πού θα τους βάλουμε, κύριε Βαρδάκη? Ζήστε λοιπόν τώρα όταν μιλάμε για τα λεωφορεία. Ζήστε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν είσαστε άξιοι να δημιουργήσετε πρωί απόγευμα σχολικές αίθουσες? Όταν μιλάτε για τα λεωφορεία, έχετε καταλάβει τι λέτε? Αφήσατε την Αττική με 700 λεωφορεία, τα έχουμε διπλασιάσει, έχουμε διπλασιάσει τα δρομολόγια. Προφανώς και θα θέλαμε να τα εγκατοπλασιάσουμε. Γίνεται, κύριε Βαρδάκη, θα το κάνατε εσείς αν είσαστε στην κυβέρνηση? Θα τα καταφέρατε 150... εσείς αφήσατε τα μισά. Θα καταφέρατε να τα κάνετε και δεκαπλάσια που λέτε? Λοιπόν, κύριε Σενετάκη, ακριβώς επισημαίνω ότι σας τουριστικά είπα λεωφορεία, λεωφορεία ήταν ανενεργά. 170 μέρες απεργία. Όταν μπήκαν τα τουριστικά στη Θεσσαλονίκη, κύριε Βαρδάκη, όταν μπήκαν τα τουριστικά στη Θεσσαλονίκη και τα ΚΤΕΛ φωνάζατε ότι δεν έχουν παράθυρα. Εσείς θέλετε κατασκευή από καινούρια διαστημικά. Μη σας ακούω, ό,τι και να πείτε έχει γίνει, και απλά για τους υγειονομικούς που λέτε 7.000, βάζουμε 7, ζητάτε 14. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παροτρύνω να δείτε κάθε φορά τα μέτρα τα οποία έλεγε και ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις κάναμε αυτό που ζητούσε, διπλασίαζε το νούμερο για να κάνει αντιπολίτευση. Και όταν πριν σας είπα χαριτολογώντας ότι, και το εννοώ βέβαια, αλλά έτσι για να κάνουμε και λίγο, να ηρεμήσουμε και λίγο την κατάσταση, ότι το πρόβλημά μας εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ευτύχημα για τις άλλες χώρες είναι ότι δεν έχουν ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εννοώ. Κάθε τι που συμβαίνει μέσα στην πανδημία το αναγάγουν σε πολιτικό ζήτημα, δυστυχώς, με αποτέλεσμα οι πολίτες, και εκεί θεωρώ ότι έχει παίξει και άσχημο ρόλο τελικά η αντιπολίτευση, στο ποσοστό εμβολιασμού με ανθρώπους μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητούν τα ίδια τα εμβόλια και την ικανότητα που έχουν, τη δυνατότητα που δίνουν στους πολίτες να προστατεύονται, δημιουργούν ένα κύμα ανασφάλειας στους ανθρώπους που ήδη αισθάνονται μια φοβία. Λοιπόν, προτείνω να ρίξουμε... Δυστυχώς, ναι, βλέπετε και από τη σημερινή συζήτηση ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι κάποιος σοβαρός διάλογος που μπορεί να γίνει και να μιλήσουμε στους πολίτες, να τους ηρεμήσουμε. Υπάρχει, οτιδήποτε γίνεται χρησιμοποιείται αντιπολιτευτικά. Και αυτό είναι μεγάλο ρόλο για τις μέρες που εγώ θέλω να εγώ πρέπει να συμφωνήσω, επειδή είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει αίθουσες διδασκαλίας 28 μαθητών. Εγώ πρέπει να συμφωνήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί η μεγάλη υπουργός παιδείας, με την τεράστια μόρφωση, έβγαλε απόφαση ότι πρέπει να νοσήσει το 50-1% σε μια τάξη. Και βλέπουμε τι γίνεται με τους μαθητές. Γιατί δεν νοσούν οι μαθητές? Και βλέπουμε τι γίνεται σήμερα. Έπρεπε να νοσήσει το 50% σε μια τάξη συνένα. Κύριε Βαρδάκη, προτείνω να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Ένα λεπτό έχουμε. Να ρίξουμε λίγο τους τόνους, να απευθύνουμε ένα κάλεσμα, μια προτροπή στους τηλεθεατές να εμβολιαστούν, να προσέξουν. Εγώ προτείνω να κλείσουμε κάπως έτσι. Συμφωνείτε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Θα πω να σκλήσει τελευταίος ο κύριος Σενετάκης. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ελάτε, κύριε Βαρδάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Βεβαίως. Και αυτό ήταν το σύνθημά μας από την πρώτη μέρα της πανδημίας, κύριε Παναγιωτόπουλε, και το επαναλαμβάνουμε. Εννοείται ότι καλός ή κακός, θα έλεγα εγώ, είναι μονόδρομος. Και το έχουμε αποδείξει και στην πράξη και εμείς σαν άτομα. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου όμως να πω και μια κουβέντα. Επειδή είπε ο κύριος Σενετάκης ότι έχουν δώσει 40 και 50 και 35 δίσκελοι. Ξαναγυρίζουμε πίσω πάλι όμως. Όχι, τώρα. Είπα να κλείσουμε. Ένα ερώτημα θέτω μόνο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, που έχει υποβληθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση να μας πει πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Και είναι στην αποστροφή του λόγου σας, το είπατε προηγουμένως. Αυτό το 7% δεν το έχουν πάρει στο Ηράκλειο. Ρωτήστε, κάντε μια εκπομπή και ρωτήστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιοι πήραν αυτά τα χρήματα στην Κρήτη εν μέσω πανδημίας, εν καιρό πανδημίας, και ποιοι δέχτηκαν αυτή τη στήριξη. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν στηριχτεί και δεν έχουν φτάσει στην τσέπη τους αυτό το 7%. Αν σας ρωτήσω τώρα αν η δημοσκοπική άνοδος του Κινάλ σας ανησυχεί, θα έχω μια σύντομη απάντηση ή θα χρειαστεί να πάμε στο επόμενο μέρος. Σύντομη απάντηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η δημοκρατία δεν έχει αντίεξοδο. Τέλεια. Το Κινάλ αυτή τη στιγμή έχει εκλογές. Ναι. Σεβόμαστε τις διαδικασίες, δημοκρατικότητα της διαδικασίας. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει το τι πρέπει να κάνει και το τι. Μάλιστα. Και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Κύριε Σενετάκη, προτροπή στους τηλεθεατές, μία έτσι. Να κλείσουμε. Κοιτάξτε, με ένα θετικό κλίμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι.
αποδεικνύεται ότι αυτή η πανδημία πλέον αφορά κυρίως σε επίπεδο ανθρώπινης ζωής, αφορά κυρίως τους ανυπολίαστους. Είναι κρίμα λοιπόν πραγματικά και προτρέπω όλους να το ξανασκεφτούν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το εμβόλιο, υπάρχει στην αγορά εδώ και 1,5 χρόνο, ένα χρόνο πια. Είναι λοιπόν ικανός χρόνος και ικανός ο αριθμός εμβολιασμένων ανθρώπων για να επιτέλους για να πάψουν όλα αυτά τα fake news και ο κόσμος να τρομάζει από όλη αυτή την παραφιλολογία. Ο αριθμός των εμβολίων που έχει γίνει παγκοσμίως είναι πάρα πολύ μεγάλος. Οποιοςδήποτε στην αρχή που μπορεί να ήταν κατανοητό, περίμενε το εμβόλιο να δοκιμαστεί, να το δει, να μην αφήσει, τέλος πάντων, είχε τις φοβίες του. Δεν έχει λόγους αυτή τη στιγμή να έχει αυτές τις φοβίες. Και παρακαλώ τον κόσμο που δεν έχει εμβολιαστεί. Και κυρίως τους ανθρώπους άνω των 60, που εκεί σαν χώρα παρουσιάζουμε ένα μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τις άλλες χώρες, να προστρέξουν. Η πανδημία τώρα αφορά αυτούς που είναι ανεμβολίαστοι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σενετάκη, κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά. Κύριε Παναγιώτοπουλο, και εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί σας ευχαριστώ, και για έναν λόγο, εμείς έτσι αλλιώς είμαστε αποκλεισμένοι από τα μεγάλα, τα υποτιθέμενα μέσα ενημέρωση, οπότε σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα και λόγο στην εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.